ξεκίνησαν από σήμερα το πρωί εργασίες ανακατασκευής των κλιμάκων της οδού Αγίου Νικολάου στα πλαίσια υλοποίησης του σχετικού έργου, με το οποίο θα τοποθετηθεί και νέος σύγχρονος ηλεκτροφωτισμός. Είναι ένα έργο που θα αναβαθμίσει σημαντικά την πεζή κυκλοφορία μεταξύ άνω και κάτω πόλης και το οποίο με τα υπόλοιπα έργα ανάπλασης του ιστορικού κέντρου θα αλλάξει την εικόνα της Πάτρας. Οι εργασίες στις κάλες Αγίου Νικολάου προβλέπεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 4 μήνες. Θα αναπαλαιωθούν οι κλίμακες, θα γίνουν δηλαδή όπως ήταν αρχικά. Με τη διαφορά ότι θα προσθεθούν και σύγχρονος φωτισμός, LED, ωραίος φωτισμός, σύγχρονος. Με αυτό το έργο που θα ακολουθήσει μετά η σκάλιση Γιώργου Κωστοπούλου και η σκάλιση της Πατρέως, μαζί με τις σκάλες της Τριών Ναυάρχων, που είναι εντάξει, οι ιστορικές μας σκάλες αναπαλαιώνται. Είναι σημαντικό και αισθητικά και λειτουργικά. Άμεσα εντωμεταξύ πρόκειται να ξεκινήσουν και οι εργασίες της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης του ιστορικού κέντρου που αφορά στην κάτω πόλη και θα αναδείξει την πολιτιστική της κληρονομιά. Το έργο είναι προϋπολογισμού 11.824.000 ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατιών. Το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάπλαση της κάτω πόλης να γίνει όσο δυνατόν πιο γρήγορα και πιο ποιοτικά, σωστή. Με αυτόν τον τρόπο το ιστορικό κέντρο της πόλης μας αλλάζει, βελτιώνεται. Έχουμε ένα νέο επίπεδο υποδομών που αφορά και τους δημότες και τους επισκέπτες της Πάτρας. Τα έργα αυτά θα συνδυαστούν αργότερα με την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, που είναι πολύ μεγάλα έργα, περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, και θα κλείσουμε τον κύκλο του ιστορικού κέντρου της πόλης μας μαζί με το ιστορικό τμήμα του παλιού λιμανιού. Στο τέλος των εργασιών, τα συνεργεία προς τα τέλη περίπου του επόμενου φθινοπόρου θα εγκατασταθούν στην οδό Μεζόνος για να ξεκινήσει η πεζοδρόμησή της, ώστε να ολοκληρωθεί εν λόγω εργολαβία που θα προκαλέσει προβλήματα επιδείνωση του κυκλοφοριακού, κάτι που αντιμετωπίζουν με προβληματισμό οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί. Μεζόνος θα γίνει στο τέλος με της εργολαβίας, περίπου φαντάζομαι εγώ τέλος του φθινοπόρου, αρχές του χειμώνα, κάπου εκεί το έχουμε προσδιορίσει. Είσαι Μεζόνος. Κανένας εμάς. Τι θα ρωτήσει. Όλοι οι καρεκλοκένταυροι κάθονται σε μια καρέκλα και παίρνουν αποφάσεις. Προβλήματα κάθε μέρα έχουμε. Προβλήματα έχουμε κάθε μέρα. Για όλα υπομονή τι να κάνουμε. Να γίνει παντού πεζόδρομο, να διώξει τα αυτοκίνητα μέσα από την πόλη, αν γίνεται δυνατόν στο λιγότερα. Να κάνουν γωνίες, να φτιάξουν γωνίες, να αποβιβάζουν τα διανομής σε κάθε γωνία, να κάνουν ισοχές, να αποβιβάζουν αυτό και να φύγουν να γλιτώσουν με τα καυσαέρια. Και να κάνουν και ποδηλατόδρομους.